θα κάνει ζημιά με το στρούλι. Θα το αδειάσω πουθενά και θα έχω θέματα. Καλύτερα που δεν. Δεν θέλω να έχω. Καλησπέρα. Πάμε, ναι. Πάμε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια. Γεια σου Κωστή μου, γεια σου Γρηγόρη μου. Γεια σου. Είμαστε έτσι μια παρέα εδώ ρε παιδί μου. Και κυρίως τον Κώστα ήθελα, ναι. Αν είναι εύκολο, δίκως να υποτιμάω τον Γρηγόρη. Ναι, κύριε φίλε, εντάξει. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Επειδή τον έχω έτσι ότι μπορεί να πει και κάποιες αλήθειες και σπάσει και αυγά που λέμε. Άρχεται τελευταία δεν σπάει εύκολα, αλλά πάμε να δούμε. Έφασα τώρα αυγά. Ερώτηση πρώτη. Στην οτροφείο διέλυσε. Ναι. Μαζί σου, ερώτηση πρώτη. Ο ΠΑΟΚ είναι ελληνική ομάδα ή τουρκική? Είναι ελληνική από Έλληνες της Τουρκίας. Είναι τι είναι? Από Έλληνες της Τουρκίας. Δεν μπορώ να πω Τουρκάλα τη γιαγιά μου. Δεν μου βγαίνει να την πω Τουρκάλα. Δεν σου βγαίνει, να χαρώ εγώ. Το όνομά του είναι Πέρα Κλουμπ ή είναι Φίμη? Είναι Πέρα Κλουμπ. Πέρα Κλουμπ. Να χαρώ εγώ. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, πόσα ονόματα άλλαξε? Ερμής, ΑΕΚ, Θεσσαλονίκης και δεν ξέρω εγώ. Έκανε 3-4 χρόνια άλλαζε. Έκανε 3-4 χρόνια. Τι σήμα είχε ο ΠΑΟΚ? Τι σήμα είχε ο ΠΑΟΚ? Το έμβλημά του ποιο ήταν? Ξέρω εγώ, το κοτόπουλο που τράβηλε τη φίλη. Τράβηλε τη φίλη, τι να χαρώ εγώ. Με ένα πέταλο που κάπνιζε ο πρόεδρός τους. Σωστό. Το δικέφαλο που τα ανασπάζονται και καλά, πας και πάρουν μια μερίδα έτσι λαού τέλος πάντων. Από πότε το έχουνε? Αυτό το στόφαγε ο Μελισανίδης, φίλε. Ναι, από πότε είναι ο ΠΑΟΚ δικέφαλος αετός, ας πούμε? Από δεκαετία του 20. Από πότε είναι? Ποιο μετά είναι? Από το 28-29. Από το 68-67. Δεν το γνωρίζω. Πρώτη φορά. Άλλαξε το σήμα το ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω. Μέχρι να το ξαναλλάξει, θα δούμε. Συγγνώμη, συγγνώμη, κάτσε, κάτσε. Δηλαδή, τι. Εγώ έχω φωτογραφία του πατέρα μου το 59 με δικέφαλο αετός στο στήθος, σαν παίκτης. Επίσημο του σήμα του ΠΑΟΚ. Μα το έχει ο άνθρωπος. Φίλε, επίσημα έπαιζε το πατέρα σου, δεν ήταν. Τι έπαιζε, ανεπίσημα. Πάμε άλλες ερωτήσεις. Μα εδώ, κάτσε εδώ, ψεύδεσαι τώρα, συγγνώμη. Γιατί ψεύδω, μα κάνει στοιχεία. Τουλάχιστον μια δεκαετία κάνει λάθος τώρα. Άντε, μπορεί εγώ τώρα πήγα πού να πατάω. Πού θες να καταλήξεις τώρα για να καταλάβουμε. Πού θες να καταλήξεις. Όχι, γιατί έχω κάποιους παοξίδες εδώ και με λέει αυτά είναι φήμες, λέει, δεν ισχύουν. Πρέπει πήρε τα πρωταθλήματα τα κύπελα τώρα. Εσύ ψάχνεις να βρεις τώρα από όταν το λέγανε. Κοτόπουλο, δεν με νοιάζει το παρελθόν. Δεν μας νοιάζει το παρελθόν. Όλα καλά, πάμε λίγο στο παρόν. Πάμε. Το σερβιτόρο τον βρήκατε? Ποιο σερβιτόρο? Το πλούσιο που αγόρασε στην Ξάνθη. Κάπου στις αίρεσες, να μα θέλετε πληροφορίες, δουλεύει, μεροκάμα το βγάζει. Είναι μεροκαματιάρης, ναι. Αυτός που αγόρασε στην Ξάνθη. Ναι. Ο ανιψιός του Ιβάν Σαβίδη. Ναι, ναι, το ξέρω. Που δεν υπάρχει πολυδοπτησία πάω Ξάνθη. Αυτό είπε το δικαστήριο, εμείς την άποψη. Ποιο δικαστήριο, πάμε και στην επόμενη ερώτηση. Το Μετρόπολης λέει μια παραπληροφόρηση ότι ο ΠΑΟΚ δικαιώθηκε στο ΚΑΣ. Δικαιώθηκε ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ. Όχι, γύρισε την υπόθεση πίσω. Στην Ελλάδα. Ναι. Στην ΕΠΟ. Ναι, ναι, εδώ πίσω. Ξανού είναι η ΕΠΟ. Τώρα είναι τη ΣΑΕΚ και τρώει ο ΠΑΟΚ. Όταν εκδικάστηκε η υπόθεση, ξανού ήταν. Η ΕΠΟ. Ναι, εκδικάστηκε η υπόθεση. Του ΠΑΟΚ ήταν, του ΠΑΟΚ. Άρα η ΕΠΟ του ΠΑΟΚ δίκασε τον ΠΑΟΚ αν έχει πολυδιοκτησία. Με αργιανό πρόεδρο όμως, ε. Πολύ αργιανός, ναι, ξέρω. Ξέρω. Πάμε και μία τελευταία ερώτηση. Ναι. Επειδή γελάω πάρα πολύ με έναν εκεί πέρα που έχετε, τιμή σας και καμάρι σας, που είναι ο διευθυντής του Μετρόπολη. Τι έκανε αυτός? Αυτός έχω μία απορία, ρε παιδιά. Βγάζει βιογραφικό σε αυτούς που είναι να βγουν να μιλήσουν για τον Άρη. Στους οπαδούς είναι, φαίνεται, δε, άμα τον πω στημένο δεν είναι παράνομο, γιατί είχε αποδειχτεί ότι ήταν στημένος εναντίον του Άρη. Γνωστό αυτό. Έτσι ο στημένος ο δημοσιογράφος που είναι διευθυντής. Πού καταλήγουμε. Λέω, επειδή βγαίνουν συνέχεια, ρε παιδί μου, κάποιοι πεθαμένοι, κάποιοι χατζάρες, κάποιοι έτσι, για να μιλάνε για τον Άρη και συνήθως τα 15, τα 10 που λένε είναι υποτιμητικά για τον Άρη. Κάνετε γκάλο. Πριν τους βγάλετε, λέτε, θα πεις καλά πράγματα ή θα υποτιμείς τον Άρη να σε βγάλει? Πάρ' τον τηλέφωνο από ομάδα και ρώτα τον φίλε. Δεν μας αφήνει να πάρουμε τηλέφωνο στην εκπομπή του. Ο Πάρτον εκτός αέρα, δείτε, θα σου πει όχι. Μιλάει. Έχω πάρει, αλλά δεν μας το σήκωσε. Αποκλείεται να μην το σήκωσε. Απαντάει, τώρα έχω ακούσει.